Η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Υπήρου και οι Ενώσεις Γονέων Μαθητών Δήμου Ιωαννιτών και Δήμου Πρέβεζας συμμετέχουν την ερχόμενη Κυριακή 14 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί στην Περιφέρεια Υπήρου στην ημέρα δράσης ενάντια στη διάλυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Όπως τονίζουν στη σχετική ανακοίνωση, ως γονείς παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τα όσα διαδραματίζονται τον τελευταίο καιρό σε σχέση με το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και ιδιαίτερα την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, στον οποίο θα εντάσσονται όλοι μέχρι σήμερα εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Εμείς για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Οικογένειας και Θεά Υπήρου, τον κύριο Γιώργο Μπουκουβάλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μία ανακοίνωση, κύριε Μπουκουβάλα, η οποία έχει να κάνει γενικότερα με τις δομές ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Έτσι δεν είναι? Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το πιο βασικό. Ναι. Έχει διαρρεύσει το τελευταίο διάστημα ένα σχέδιο, προσχέδιο μάλλον νόμο, το οποίο στην ουσία καταργεί όλα τα προγράμματα απεξάρτησης στην Ελλάδα. Γίνεται ένας υπερφορέας με κέντρο την Αθήνα και το βασικότερο είναι καταργεί και τα στεγνά προγράμματα. Και τα στεγνά προγράμματα και τα προγράμματα πρόληψης. Αυτό φέρει μια μεγάλη ανησυχία σε όλους, και στο ιατρικό προσωπικό και στους θεραπευτές και στους γονείς και στα παιδιά, γιατί στην ουσία βάζει μέσα και τις ΜΚΟ. Δηλαδή, εν μέρη ιδιωτικοποιεί. Άρα, αν θέλετε, μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Ειδικού δικαίου, ναι. Λοιπόν, χωρίς κανένα διάλογο, χωρίς καμία διαβούλευση με τους υπεύθυνους φορείς, διαρρεύσαν ένα προσχέδιο νόμου να δουν τις αντιδράσεις προφανώς. Ήταν να ψηφιστεί αρχές μέσα Δεκεμβρίου. Προφανώς είδαν κάποιες αντιδράσεις, γιατί όλοι διαμαρτύρονται, ναι, και έχουν ξεσηκωθεί. Και το πήγαν τώρα για το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου. Από ό,τι αφήσαν να εννοηθεί ότι θα βγει σε διαβούλευση μετά τις 15 του μηνός. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε όλο τον κόσμο. Και το κυριότερο είναι ότι δεν δίνει την επιλογή ούτε στο παιδί, ούτε στον γονιό να επιλέξει. Θα επιλέγει ένας θεραπευτής, δεν ξέρω πώς το ονομάζεται, και θα λέει ότι εσύ είσαι για αυτό το πρόγραμμα, εσύ είσαι για το άλλο πρόγραμμα. Εμείς είμαστε ενάντια και ξέχασα να πω ότι προωθούν και τα υποκατάστατα. Δηλαδή, θέλουν το λειτουργικό χρήστη. Δεν θέλουν δηλαδή αυτό το στιγμό πρόγραμμα, το οποίο βέβαια είναι πολύ δύσκολο και πολύ σκληρό, αλλά αυτοί θέλουν το λειτουργικό χρήστη. Το υποκατάστατο. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό. Εμείς θέλουμε να υπάρχει επιλογή, να υπάρχει προορισμός και να διαλέγει ο κάθε γονέας ή παιδί τι πρόγραμμα θα ακολουθήσει. Κύριε Μπουκουβάλα, μέχρι τώρα η λειτουργία των ΚΕΘΕΑ έχει αποδείξει ένα πολύ σημαντικό, αν θέλετε, έργο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πλέον και η εμπιστοσύνη στην κοινωνία με τη λειτουργία των ΚΕΘΕΑ. Αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι και αυτά έχουν αποδυναμωθεί. Στελεχειακά, αν θέλετε, αλλά και από υποδομές, έτσι δεν είναι? Ναι, και υποδομές δεν υπάρχουν και το προσωπικό δεν υπάρχει μόνο προσωπικό, είναι μόνο με ΕΣΠΑ. Βέβαια, οι άνθρωποι κάνουν τεράστια προσπάθεια, προσφέρουν μεγάλο έργο. Να φανταστείτε ότι το ΚΕΘΕΑ είναι σύμβολος, έχει επιλεγεί ως σύμβολος στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα ναρκωτικών, είναι στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων και στην Αντιπροεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Και ένα τέτοιο οργανισμό θέλουν να τον εξαφανίσουν. Και το πρώτο χτύπημα που δέχεται αυτή η μεταρρύθμιση είναι το ΚΕΘΕΑ. Και τα σχέδια και τα προγράμματα πρόληψης. Δεν θα υπάρχει ένα πρόγραμμα πρόληψης δηλαδή. Εμείς τι ζητάμε? Εμείς θέλουμε να ολόκληρη ενίσχυση των υπαρχών δομών,
θεραπείας με πόρους και προσωπικό. Καμία μετατροπή των δημόσιων φορέων απεξάρτησης που υπάρχονται στο ΕΣΥ, συνομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Υιοθέτηση των στιγμών προγραμμάτων ως κύρια μορφή και φιλοσοφία θεραπείας και απεξάρτησης. Ενίσχυση των κέντρων πρόληψης όπως η σχεδία. Δημιουργία νέων όπου δεν υπάρχουν με ενιαίο θεραπευτικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Να μην τεθούν σε κίνδυνο οι εργασίες αυτών των λίγων θεραπευτών, μόνιμων θεραπευτών που έχουν μείνει και καμία εμπλοκή των ΜΚΟ. Γιατί ξέρουμε, όπου έχουν μπει ΜΚΟ, ξέρουμε τι γίνεται. Κύριε Θέλω Μπουκουβάλα, κάτι να από την άλλη όμως, για να πω. μιλήσουμε με δεδομένα, με αριθμητικά Ναι. δεδομένα, τα τελευταία χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω της υγειονομικής κρίσης έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και οι περιπτώσεις, αν θέλετε, ανθρώπων οι οποίοι νοσούν είτε από ψυχικές ασθένειες είτε είναι εθισμένοι. Ναι, Τζόγος, εθισμό. ναρκωτικά, οτιδήποτε έχει σχέση να κάνει και με την ψυχική υγεία και με την απεξάρτηση. Όταν λοιπόν υπάρχουν τόσες πολλές περιπτώσεις και ο αριθμός αυτός είναι ανησυχητικός, σύμφωνα και με τα στοιχεία της πολιτείας, γιατί δεν στελεχώνονται περισσότερο οι δομές αυτές? Φαντάζομαι ότι αυτό το ερώτημα από τη δική σας την πλευρά έχει τεθεί. Τι απαντήσεις σας έχουν δώσει? Απαντήσεις δεν έχουμε πάρει. Και ούτε πρόκειται να πάρουμε. Να σκεφτείτε ότι στο ΚΕΔΕΑ δεν υπάρχουν λίστες αναμονής και καλύπτει και τον τζόγο και το αλκοόλ και το διαδίκτυο. Απλώς, ίσως να είναι μεγάλο το κόστος. Και σκεπτόμενοι, όπως πάντα η πολιτεία, πώς θα ρίξουμε το κόστος, θα τα ιδιωτικοποιήσουμε, θα πάμε σε υποκατάστατο. Αυτό είναι τουλάχιστον εμείς, σαν γονείς, αυτό σκεφτόμαστε. Και αυτό βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή το ΚΕΘΕΑ παρακολουθεί μάλλον όχι παρακολουθεί, καλά το λέω, παρακολουθεί και βοηθάει 6.000 περίπου άτομα. Πανελλαδικά. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ. Είναι στεγνό. Έχει αποτελέσματα όμως. Εμείς δεν θέλουμε ένα παιδί 20-22 χρόνων να πάει στο υποκατάστατο. Εμείς θέλουμε να το παλέψει με τη βοήθεια της οικογένειας και να βγει λειτουργικό στην κοινωνία. Αυτοί τι μας προβάλλουν? Το υποκατάστατο. Μειωμένη βλάβη. Δεν είναι ασθενής. Ένα παιδί 20 χρονών δεν είναι ασθενής. Μπορεί να έκανε ένα λάθος στη ζωή του, αλλά αν θα το παλέψει και με τη βοήθεια των γονιών και των θεραπευτών, θα μπορεί να ενταχθεί πάλι κανονικά στην κοινωνία. Εμείς δεν θέλουμε ένα παιδί να πάρει τα χάπια του από 20 χρονών. Να υπάρχει και το υποκατάστατο. Σε έναν άνθρωπο που έκανε κάποιες προσπάθειες που έφτασε 56 χρονών και δεν μπορεί να το διαχειριστεί άλλο. Να υπάρχει το υποκατάστατο. Εμείς θέλουμε προορισμό. Εμείς δεν θέλουμε διάλυση των δομών. Θέλουμε να υπάρχουν επιλογές. Να μπορεί ο κάθε νέος που έχει κάνει ένα λάθος να έχει την επιλογή και κάθε γονιός. Μετά, στο σχέδιο νόμου αυτό δεν προβλέπονται, γιατί να ξέρετε ότι το ΚΕΔΕΑ στηρίζει την οικογένεια και τους γονείς. Να ξέρετε ότι σε αυτό το νομοσχέδιο δεν υπάρχει πρόληψη για τους γονείς. Οι γονείς δεν υπάρχουν πουθενά. Και ξέρετε ότι ένα παιδί, αν δεν υπάρχει το οικογενειακό περιβάλλον, είναι πολύ Να δύσκολο. απευθύνεται σε έναν χρήστη ο οποίος είναι ενήλικας, άντε να το καταλάβω. Υπάρχουν Ναι, όμως και σε ένα. περιπτώσεις ανηλίκων, έτσι δεν είναι? Όπου εκεί Βεβαίως. τι Και τι γίνεται, δεν χρειάζεται να γίνεται, υπάρχει ο εκεί θα γονιός, υπάρχουν. δεν χρειάζεται να υπάρχει ο Βεβαίως. κηδεμόνας. Ναι, και εγώ θα πω και το άλλο το ερώτημα. Ένας χρήστης, ο οποίος, ένα παιδί που θα πάει να απευθυνθεί στη νέα δομή, στο νέο ΠΑΕ. Και θα του πούν, θέλεις να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα 8 με 10, 15 μήνες που είναι πάρα πολύ δύσκολο ή θέλεις να πάρεις το υποκατάστατο και να πας στο σπίτι σου. Τι θα πει ένα παιδί 17, 18, 15 χρονών. Θεωρείτε ότι θα ακολουθήσει την εύκολη λύση και αυτό που περισσότερο νομίζει πως είναι και πιο διαχειρίσιμο για το ίδιο. Μάλιστα. Η δράση αυτή, όπως είπαμε, γίνεται την ερχόμενη Κυριακή και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσετε ή όχι. Οι αγώνες μας θα συνεχιστούν την Κυριακή 11 η ώρα έξω από την περιφέρεια των Ιαννίνων. Θα είναι μαζί μας 43 φορείς και σωματεία της πόλης του Ιαννίνων. Καλούμε όλους τους Γιαννιώτες, γιατί δεν αφορά μόνο τα παιδιά τα δικά μας, αφορά όλη την κοινωνία.
Γιατί σήμερα μπορεί να είμαι εγώ, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Να υπάρχει συνέχεια. Εμείς αυτό θέλουμε. Να υπάρχει συνέχεια και επιλογή. Πάντως, γενικότερα η Ήπειρος κάποτε, και δεν ξέρω αν συνεχίζει αυτό να ισχύει μέχρι τα σήμερα, η Άρτα ως πόλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί και στη δημοσιότητα, είναι μία από τις πόλεις εκείνες που έχει πολύ ψηλά ποσοστά ανθρώπων εθισμένων στα ναρκωτικά. Έτσι, αυτά είναι στοιχεία από την πολιτεία, δεν είναι δικά μου. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πάντως, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Ήπειρου, το Δήμο Ενητών, το Δήμο Αρταίων, Δήμο του Οι οποίοι τώρα, θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Οι οποίοι όλοι στηρίζουν, ναι. Και υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς, έχουμε 22 ψηφίσματα μέχρι σήμερα, οι οποίοι στηρίζουν τον αγώνα μας και την τιμή διάλυση του ΚΕΘΕΑ και να υπάρχουν τα στιγνά προγράμματα. Και τους ευχαριστούμε Κύριε πάρα Μπουκουβάλα, πολύ. Μήπως θα ήταν όμως και φρόνιμο να κάνετε και μία εκδήλωση σε κάθε πόλη της Ηπείρου, προκειμένου από κοντά οι πολίτες να μπορέσουν να σας ακούσουν και να μπορέσουν και οι ίδιοι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Εμείς ξεκινήσαμε από τα Γιάννενα, έχουμε και την αμέριστη συμπαράσταση από το εργατικό κέντρο και αυτά. Προσπαθούμε. Βέβαια, βλέπετε, είναι και δύσκολα, γιατί είμαστε, πώς να το πω, είναι δύσκολες εποχές. Προσπαθούμε όμως, κάνουμε εκδηλώσεις. Θα το κοιτάξουμε όμως και αυτό που λέτε. Αν μπορέσουμε και στους άλλους δομούς της Ηπείρου, γιατί πέρα από την Ήπειρο, από τα Γιάννενα, όπως το λέμε, υπάρχουν και άλλες πόλεις που είναι μαζί μας. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε και εκεί κάποιες δράσεις. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Πρώτα απ' όλα για τα παιδιά αυτά, τα οποία δίνουν τον δικό τους αγώνα και θα πρέπει όλοι να είμαστε δίπλα τους. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ και ό,τι πολύ. Νεότερο που υπάρχει. Δεν σας άκουσα. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο να... Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα σαν γονείς κι εμείς. Να απευθυνθούμε στην τοπική κοινωνία της Άρτας. Να είστε καλά, κύριε Μπουκουβάλα. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.